Φτωχότερος είναι από σήμερα ο πνευματικός κόσμος της Πάτρας. Ο ιστορικός Βασίλης Λάζαρης έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 89 ετών. Βαθύτατος γνώστης της ιστορίας του τόπου και όχι μόνο, αφήνει πίσω του πλούσια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές των πατρινών. Ήταν ένας άνθρωπος που έψαχνε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια τις πηγές του για να καταγράψει τα γεγονότα του τόπου. Υπήρξε καθηγητής για πολλές γενιές πατρινών, ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Φιλολόγων και πολλά ακόμη. Ο Φώτης ο Δημητρόπουλος ήταν ένας από τους ανθρώπους που τον γνώριζε καλά και είχε αναπτύξει μαζί του σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Υπήρξε μέλος, ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Φιλολόγων και υπήρξε και γραμματέας του. Αργότερα, λόγω των άλλων του υποχρεώσεων, απεχώρησε από το Συμβούλιο. Έμεινα εγώ πρόεδρος για πάρα πολλά χρόνια, αλλά συνεργαστήκαμε μαζί και στο συνδικαλισμό την εποχή που υπήρχε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ήμουν εγώ ταμείας, αν θυμάμαι καλά, και ο Βασίλης ο Λάζαρης ήταν γραμματέας. Είχαμε αρίστη συνεργασία και οι όποιες διαφορές που υπήρχαν και εξακούν φυσικά να υπάρχουν, διευθετούνται κατάριστον τρόπο. Τώρα βέβαια το έργο του δεν είναι μόνο το διδακτικό. Δίδαξε στο πρώτο γυμνάσιο γενιές και γενιών, αλλά το έργο του, εκείνο που μένει, πέρα από αυτό που μένει στους μαθητές του και σε εμάς τους φίλους του και συνεργάτες και συναδέλφους, είναι το συγγραφικό του. Αυτό που θα θυμάται περισσότερο απ' όλα είναι όμως οι ατέλειωτες συζητήσεις τους, οι διαφωνίες αλλά και οι απίστευτες γνώσεις του Βασίλη Λάζαρη. Οι συζητήσεις που είχαμε σε διάφορους χώρους, όχι μόνο εκεί που μιλούσε ή μιλούσα εγώ ή σε φίλοι, ας πούμε, σε φιλικές συναντήσεις, ήταν ότι κάθε φορά, παρόλες τις διαφωνίες ενδεχομένως τις οποίες είχαμε, ο Βασίλης ο Λάζαρης ανέπτυσε και ένα θέμα από την ιστορία. Θυμάμαι ότι κάποτε στο Δημοτικό Θέατρο που γινόταν συνδικαλιστική συγκέντρωση, δεν παρέλειψε να μας πει και κάποια γεγονότα από την ιστορία για να τεκμηριώσει τις απόψεις του. Ήταν δε άριστος γνώστης της παγκόσμιας ιστορίας και πολλές φορές εκεί που είχα απορίες ή είχα κάποιες αμφιβολίες τον ρωτούσα και με χαρά μου έλεγε τα πάντα. Δεν τον είχα πιάσει ποτέ αδιάβαστο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Εκλοιπών γεννήθηκε στην Πάτρα το 1930, σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και δούλεψε σε γυμνάσια και λύκεια για 30 χρόνια, χρημάτισε δε και νομάρχης. Η Χούντα τον είχε απολύσει από τη θέση του και είχε μείνει έξω από τη δημόσια εκπαίδευση ολόκληρη την επταετία. Ήταν τακτικός συνεργάτης σε εφημερίδες και περιοδικά πάνω σε ιστορικά, αισθητικά, κοινωνιολογικά και φιλοσοφικά θέματα. Έχουν εκδοθεί τα έργα του «Τέχνη Σημεία» το 1983, «Πολιτική ιστορία της Πάτρας» σε 4 τόμους, 1986-1991, «Οι ρίζες του ελληνικού κομμουνιστικού συστήματος» το 1996, «Παναγιώτης Συνοδεινός» το 2000, «Καποδιστριακή Πάτρα» το 2002, «Η ιστορική πορεία του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών Ερμής» το 2003, «Ο λαός και η νεολαία της Πάτρας στον αγώνα κατά της Χούντας» το 2003 και «Ο εμφύλιος πόλεμος στην Αχαΐα» το 2006. Είναι πραγματικά ένας ιστορικός, επαγγελματίας ιστορικός και όχι ερασιτέχνης. Η ιστορία βεβαίως έχει πολλές σκοπιές θεώρησης. Ανήκει σε μια συγκεκριμένη σχολή, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι τεκμηριώνει τα όσα γράφει. Φυσικά ο κάθε ιστορικός επηρεάζεται από τις σπουδές του, από το περιβάλλον του, από τη ιδεολογία του, αλλά κατά το δυνατόν, το ανθρωπίνως δυνατόν, ο Βασίλης ο Λάζαρης υπήρξε αντικειμενικός εξετάζοντας τα δεδομένα τα ιστορικά, τις πηγές τις ιστορικές τις οποίες εμελέτησε. Η Πάτρα αποχαιρέτησε σήμερα το απόγευμα τον Βασίλη Λάζαρη σε κλίμα βαθύτατης συγκίνησης. Ήταν όλοι τους εκεί, στο πρώτο νεκροταφείο της πόλης, για να απευθύνουν το ίστατο χέρι στον αγαπητό ιστορικό αλλά και άνθρωπο.